Η Καρνασό πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του παλιού παράγοντα, του Ηροδότου Γιώργου Γιαουρτά. Ο Ηρόδοτος το 17 είχε μια καλή στιγμή με τον Κουσίδιο, ο Σιροκάκης έδιωξε κόρνερ, στη συνέχεια ο Δρακάκης δεν ανησύχησε ο Παναγιώτου. Στο 42 ο Βακράκος ούταρε, επέκρουσε ο Σιροκάκης, στη συνέχεια ο τερματοφύλακας του Πανακροτηριακού ανέτρεψε τον Κουτσογιαννάκη. Υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Ηροδότου για πέναλτι που δεν δόθηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο του Αμαραντίδου, ο Ηρόδοτος έγινε πιο επιθετικός, ένα shoot out. Στη συνέχεια ο Καρλίτο απείλησε την εστία του Παναγιώτου. Ξανά την πάσα του Βακράκου, ο Αμαραντίδης απείλησε την εστία του Σιροκάκη. Παρέμενε το 0-0 μέχρι το 65, όταν με την εκτέλεση φάουλ του Κατσαρού η μπάλα πέρασε, πιθανόν να βρήκε, και στο κεφάλι του Κανδυλάκη κατέληξε στα δίχτυα. Οι ποδοσφαιριστές του Ηροδότου έτρεξαν προς τον Κατσαρό, τον παίκτη που εκτέλεσε το φάουλ, πανγύρισαν όλοι μαζί την επίτευξη του τέρματος, 1-0 για τον Ηρόδοτο. Στο 80 υπήρξε άλλη μία περίπτωση όπου οι γηπεδούχοι φώναξαν για πέναλτι πάνω στον Αμαραντίδη. Λίγο πριν το τέλος ο Καρλίτο με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Στο 88 ισοφάρισε 1-1 για τον Πανακροτηριακό, ψυχρολουσία για τον Ηρόδοτο με τον γκολ του Βραζιλιάνου. Στις καθυστερήσεις ο Ηρόδοτος πίεσε αλλά δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ που θα του έδινε το τρίποντο.